Jeep Gladiator, τα πρώτα που ήρθαν στην Ελλάδα. Ένα από τα οχήματα pick-up, τα οποία περιμένουμε στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, ποιο είναι? Αυτό ακριβώς που βρίσκομαι μέσα. Και αυτό που βρίσκομαι μέσα είναι το Jeep Gladiator. Καλά ακούσατε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα αγροτικό όχημα, διότι το Jeep Gladiator έχει καρότσα. Αλλά θα μου πείτε τώρα πόσοι είναι οι αγρότες οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο όχημα για να πάνε στο χωράφι τους. Ένα από τα πρώτα. Τρία έχουν έρθει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και βρίσκονται επί ελληνικού εδάφους και αυτό είναι ένα από τα τρία ανοιχτό, το έχουμε κάνει κάμπριο, Jeep Gladiator. Βασικά θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα Wrangler διαμορφωμένο, το βλέπετε ούτως ή άλλως και από την όψη, θα το δούμε αργότερα και μέσα. Ένα αυτοκίνητο 2-1, κλειστό, κάμπριο, κάμπριο κλειστό. Δείτε πόσο εύκολα γίνεται αυτή η αλλαγή. Πολύ γρήγορα. Βασικά είναι το μοναδικό pick-up το οποίο πωλείται στην αγορά, όπου μπορείς να αφαιρέσεις πόρτες, παράθυρα και να το κάνεις ένα με τη φύση. Το βλέπουμε. Θα σταθώ λίγο σε αυτό εδώ το λογότυπο, το Trailer Rated. Αυτή είναι μια πιστοποίηση που δίνει η Jeep και στην ουσία τι μας λέει, ότι το αυτοκίνητο, το όχημα, το pick-up έχει περάσει από μια πολύ σκληρή δοκιμασία για να μπορείς να κινείσαι άνετα σε πολύ σκληροτράχυλα μέρη. Αυτό σημαίνει και είναι ένα λογότυπο το οποίο το συναντούμε και σε άλλα μοντέλα της μάρκας Jeep. Βασικά δείχνει έτσι στρατιωτικό με αυτές εδώ τις πόρτες. Θυμίζει τα παλιά Jeep, όπου έχετε δει βίντεο με τους στρατιώτες όπου πολύ γρήγορα αλλάζουν και μετατρέπουν το αυτοκίνητο. Βασικά το πακετάρουν. Καρότσα με ένα τελείως διαφορετικό καπάκι που κλείνει, υφασμάτινο. Δείτε πόσο εύκολα. Και όπως το βλέπουμε, Jeep, ωραίο. Καμερούλα από κάτω. Και η πόρτα δεν σε κουράζει, πέφτει και μόνη της. Υφασμά που διπλώνει και ξεδιπλώνει. Έρχεται ακριβώς έτσι. Και αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό το κουτί, αυτό το κουτί έχει μέσα την υφασμάτινη ροφή, δηλαδή έρχεται πακέτο, βγάζεις όλο το hard top και εδώ μέσα είναι το soft top και κάνεις τη μετατροπή. 2-1. Ή topless. Σκαλοπάτι, ανεβαίνω. Και έχω ένα Jeep Wrangler. Βασικά ένα τέτοιο όχημα θέλεις να κινηθείς με αυτό εκτός δρόμου. Και η Jeep δεν ξεχνάει τα πράγματα τα οποία αρέσουν σε όσους κινούνται εκτός δρόμου. Έχουμε λευγέ ταχυτήτων, κλασικά για το αυτόματο κυβότιο, διπλό συμπλέκτη, οχτάρι κυβότιο, αλλά έχουμε και ένα έξτρα λευγέ όπου μας μετατρέπει το όχημα από δικίνητο, τετρακίνητο, βάζει τα αργά και ούτω καθεξής. Χειρόφρενο, κανονικό, οθόνη, βασικά παντρεύει τα σύγχρονα στοιχεία με αυτό το σπαρτιάτικο το οποίο θέλουμε και μας αρέσει. Αν δεν κοιτάξεις πίσω, δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις καρότσα. Στην Ελλάδα θα έρθει με ένα μηχανικό σύνολο, έναν V6 κινητήρα diesel 3.000 κυβικών εκατοστών με 264 ύπους και 600 νιουτόμετρα ροπής.
καταλαβαίνετε ότι θα είναι το μοτέρ το οποίο τόσο δυνατό, νομίζω δεν πρέπει να έχουμε άλλο τέτοιο μοτέρ σε pick-up στην Ελλάδα. Εδώ είμαστε στην πίσω σειρά καθισμάτων, έχουμε σηκώσει το κάθισμα και δείτε, έχουμε χώρο για να βάζουμε κάποια αντικείμενα. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζουμε τις βίδες που έχουμε βγάλει από το αυτοκίνητο για να το μετατρέψουμε από κλειστό σε ανοιχτό, για να μην χάσουμε καμία απολύτως βίδα. Κι άλλος αποθηκευκός χώρος. Αυτά δεν τα συναντούμε συνήθως σε οχήματα pick-up. Και εδώ έχουμε ένα φορητό ηχείο, Bluetooth. Ένα ηχείο το οποίο το παίρνουμε στην παραλία, πηγαίνουμε όπου πηγαίνουμε, στο βουνό. Και αν θέλουμε να ακούμε ποιοτική μουσική, το τοποθετούμε σε αυτή εδώ ακριβώς τη θέση. Το βάζεις εδώ και το ηχείο κούμπος. Κλείνεις και ακούς καλύτερη μουσική. Θες μουσική στην παραλία, το βγάζεις και το παίρνεις μαζί σου. Και το έχεις συνδέσει και με το κινητό σου τηλέφωνο. Τόσο απλά. Γενικότερα βλέπουμε ένα pick-up όχημα που είναι σίγουρο ότι θα λατρέψουν όλοι όσοι κάνουν πολύ ιδιαίτερα σπορ. Όσοι είναι φυσιολάτρεις, όσοι θέλουν να φεύγουν από την καθημερινότητα, θέλουν να φεύγουν την πόλη, θέλουν να βγουν στην παραλία, θέλουν να κάνουν εξερεύνηση, αυτό μας δείχνει. Έχει πολύ ωραία στοιχεία, ηχεία εδώ ψηλά. Βασικά θα πούμε πάρα πολλά όταν θα το οδηγήσουμε όχι μόνο στην Αθήνα, θα το οδηγήσουμε και στο βουνό, θα κάνουμε ένα full review, γιατί είναι ένα αυτοκίνητο που έχει τα πάντα. Για να δούμε εδώ, ανοίγει και το παράθυρο και παραθυράκι. Μην ξεχνάμε ότι δεν κάνουμε review γιατί είμαστε στα logistics. Έχει πάρα πολλά πράγματα αυτό το αυτοκίνητο, είναι ολοκένουργιο. Άρα, ραντεβού πού? Μύκονο! Και επειδή έχει αρχίσει να βρέχει, να ψυχαλίζει, μην ανησυχείτε καθόλου, διότι το εσωτερικό σε ένα Jeep Gladiator είναι αδιάβροχο. Δεν βγαίσαμε. Μόνο να τα λέω, μόνο να απαντάω. Κάμπριο. Το κάναμε τώρα που έχουμε χειμώνα. Ράγκλερ, έτσι είναι. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Να διαφάσεις και ένα νεκρή. Εγώ βάζω ακουστικά.